Αυτές τις μέρες η χώρα μας παρακολουθεί, ο λαός μας παρακολουθεί μια ανίποτη τραγωδία. Τις τελευταίες 9 μέρες ο λαός της Θεσσαλίας δοκιμάζεται σκληρά. Βλέπουμε την επιλεκτική ανικανότητα και αδυναμία του λεγόμενου επιτελικού κράτους να προστατεύσει το λαό της Θεσσαλίας, όπως προηγουμένως το λαό του Εύρου και όλες τις περιοχές της χώρας που επλήγησαν το καλοκαίρι που μας πέρασε από φωτιές. Και βέβαια μπροστά μας έχουμε το φθινόπωρο, έχουμε το χειμώνα, με ό,τι αυτό σημαίνει για νέες πλημμύρες ή προβλήματα που θα προκύψουν σε άλλες περιοχές της χώρας. Βέβαια τώρα το επίγον είναι να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλία. Οι προηγούμενοι ομιλητές αναφέρθηκαν σε πολλά από αυτά τα προβλήματα. Επιτρέψτε μου να θέσω ένα ακόμα. Είναι αλήθεια ότι οι υποδομές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι σε τραγική κατάσταση. Έχει μεγάλη σημασία, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, να καλυφθούν οι επίγουσες ανάγκες τόσο των φοιτητών όσο και των οικογενειών τους, ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω από όσο ήδη επιβαρύνονται και δοκιμάζονται. Ωστόσο, πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία και για τους φοιτητές που προέρχονται από τη Θεσσαλία, όχι μόνο τους φοιτητές που φοιτούν στη Θεσσαλία. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαταραχθούν, να διακοπούν ή να καθυστερήσουν στις σπουδές τους εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων, ψυχολογικών προβλημάτων, προβλημάτων στέγης που προέρχονται από την καταστροφή που έπληξε τον τόπο εκεί.